Απόψε λοιπόν φιλοξενούμε τον δόκτορα Σταμάτιο Κρυμιζή, έναν διακεκριμένο επιστήμονα από το εξωτερικό, από την Αμερική, το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, ο οποίος έχει καταφέρει μεταξύ άλλων, μαζί με την ερευνητική του ομάδα, να κατασκευάσει ένα ερευνητικό σκάφος που προσεδαφίστηκε σε κινούμενο αστεροειδές σώμα. Και ρωτούσα λοιπόν τον κύριο καθηγητή προηγουμένως, εάν και εφόσον ένα αστεροειδές σώμα θα πλησίαζε τη Γη, ποιες θα ήταν οι συνεπειές του και πόσο κοντά ή από μακριά βρισκόμαστε από έναν τέτοιο κίνδυνο. Κύριε καθηγητά, πόσο κοντά λοιπόν ή μακριά μπορεί να περάσει ένα τέτοιο αστεροειδές σώμα από τη Γη? Το ένα αστεροειδές μπορεί να περάσει, να έχουμε σύγκρουση. Υπάρχει επομένως, ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μηδενική απόσταση, αλλά και αστεροειδές περνάνε από τη Γη σε διάφορες αποστάσεις, μεταξύ των οποίων και πιο κοντά από τη Σελήνη η τελευταία πέρασε ένα αστεροειδές του μεγέθους ενός λεωφορείου. Επομένως, οι πιθανότητες υπάρχουν. Το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει κανείς γι' αυτό. Και πηγαίνοντας προηγουμένως αυτό που είπατε σχετικώς με το τι μάθαμε από τον Near, αυτό που... Να ανακεφαλαιώσουμε λίγο για τους φίλους που μπορεί να παρακολουθούν τώρα. Το Near είναι το ερευνητικό σώμα το οποίο καταφέρατε μαζί με την ερευνητική ομάδα να προσελαφίσετε σε κινούμενο αστεροειδές σώμα. Ακριβώς. Τι βγήκε λοιπόν από την αποστολή αυτή? Χώρια από τη βασική γνώση για τη σύσταση του εδάφους αυτού του αστεροειδούς, η οποία δεν ήταν γνωστή προηγουμένως κλπ. Αυτό που καταφέραμε να μάθουμε είναι ότι είναι δυνατόν με σωστούς υπολογισμούς να προσεδαφίσει κανείς ένα διαστημόπλιο δίχως να καταστραφεί στην επιφάνεια του αστεροειδούς. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό. Όταν ανακαλυφθεί με τηλεσκοπικές παρατήρησεις ένα αστεροειδές το οποίο κατευθύνεται προς τη Γη και είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει μια σύγκρουση η οποία μπορεί να είναι καταστροφική, τότε μπορούμε να προετοιμάσουμε μια αποστολή η οποία θα έχει αρκετά καύσιμα να προσγειωθεί στο αστεροειδές, να ενεργοποιήσει τα καύσιμα, την πύραυλό του, ναι, και να αλλάξει ελάχιστα την ταχύτητα του αστεροειδούς. Που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να το απομακρύνει από τη Γη και να μην γίνει η σύγκρουση. Ξέρετε, αυτό έρχεται λίγο σε συνδυασμό με τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας τα οποία το Hollywood αναλαμβάνει και κάνει ταινίες και θυμίζει την περίπτωση του Αρμαγεδόν. Την ταινία τη γνωστή, όπου πηγαίνει ολόκληρη αποστολή μόνο και μόνο για να τρυπήσει με σκοπό να βάλει κάποια εκτυπτικά, πυρηνικά αν θυμάμαι καλά, προκειμένου να, είτε να διασπάσει είτε να αποκλίνει η κατεύθυνση του αστεροειδούς ώστε να μην συγκρουστεί με τη Γη. Αυτό έχει γίνει τώρα μια σοβαρή εξερεύνηση και συζήτηση για το τι είναι ο καλύτερος τρόπος, μεταξύ των οποίων είναι αυτό, όπως είπατε, όπως είπε το Hollywood τέλος πάντων, ότι μπορούμε να διασπάσουμε το αστεροειδές. Αλλά αυτό οι περισσότεροι επιστήμονες το θεωρούν ότι η χειρότερη εκδοχή, διότι σημαίνει ότι όλα αυτά τα κομμάτια πάλι θα έρθουν σε σύγκρουση με τη Γη με οπωσδήποτε καταστροφικές συνέπειες, τις οποίες δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Ενώ όταν αλλάξει κανείς την απόκληση, την ταχύτητα του αστεροειδούς, ελάχιστο, δηλαδή συζητάμε τώρα όταν το αστεροειδές είναι αρκετά μακριά από τη Γη, μπορεί να αλλάξει κανείς την ταχύτητα με ένα εκατοστό ανά δευτερόλεπτο. Και αυτό θα το απομακρύνει σε μια απόσταση που δεν θα γίνει η σύγκρουση. Και αυτό είναι το πιο εύκολο και το πιο σωστό να γίνει. Και τώρα έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Και αυτό ήταν, ας πούμε, μια βασική, θα έλεγα, προσφορά του Near όταν το προσεδαφίσαμε στον Έρος. Ότι αποδείξαμε ότι αυτό είναι δυνατόν να γίνει. Δεν μου λέτε κάτι. Το Hollywood ή όποιοι τέλος πάντων παραγωγοί σας έχουν πλησιάσει ποτέ για να συμβουλευτούν σε επιστημονικά ζητήματα όπως αυτό το οποίο αναφέρατε τώρα? Ήταν κάτι το οποίο προέκυψε σαν ιδέα? Αυτό είναι... Το Hollywood πάντα πλησιάζει επιστήμονες και εμένα με έχουν πλησιάσει στο παρελθόν για ιδέες, για συζητήσεις κτλ. Αλλά βέβαια τα πράγματα δραματοποιούν. Σαφώς. Αλλά και... δεν αποφεύγετε και εσείς. Χαίρομαι γιατί είστε ένας άνθρωπος με έτσι πολύ διευρυμένο και ανοιχτό πνεύμα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. 2011 και σε πολύ λίγο καιρό θα είμαστε ακριβώς, θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση από αυτό το οποίο ονομάζουμε το 2012.
Κάποιοι βεβαίως αναφέρονται στη συντέλεια του κόσμου, κάποιοι μιλούν για μια αλλαγή στην νοοτροπία, την φιλοσοφία και τον πνευματικό, αν θέλετε, κόσμο γενικώς των ανθρώπων. Βάσει των επιστημονικών κριτηρίων και των ενδεχόμενων συγκρούσεων με αστεροειδή ή με άλλα πλανητικά σώματα, πιστεύετε ότι στο άμεσο μέλλον του ενός έτους είμαστε κοντά στο να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός, μια πρόσκρουση ή κάτι το οποίο να πληντηγεί? Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ή ένδειξη, θα έλεγα, καν γι' αυτό. Δεν γνωρίζω κανένα σοβαρό επιστήμονα ο οποίος να πιστεύει ότι υπάρχει κάποια βάση σε αυτές τις συζητήσεις. Και όπως ξέρετε, άρχισε με το θέμα ότι το ημερολόγιο των Αζτέκων. Των Μάγια, συγκεκριμένα. Μάγια, ναι, Αζτέκ ήταν η περιοχή, η φυλή. Τέλειωνε το 2012 και ορισμένοι έχουν δώσει μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα. Πάντως, επιστημονικά δεν υπάρχει καμία βάση ότι πρόκειται να γίνει κάποιο καταστροφικό γεγονός. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος αστεροειδής μπορεί να εμφανιστεί από την κατεύθυνση του ήλιου και να μην μπορούμε να τον παρατηρήσουμε και να εμφανιστεί άξαφνα και να έχουμε πρόβλημα. Θα ήμασταν σε θέση σαν ανθρωπότητα τώρα, αυτή τη στιγμή, να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Είναι θέμα χρόνου, ξέρετε, διότι... Να προετοιμαστούμε ή να πάμε... Να προετοιμαστούμε και να πάμε, σε εξαρτάται βέβαια από την απόσταση που θα είναι ο αστεροειδής, από την ταχύτητα με την οποία μπορούμε να έχουμε πρόσβαση κλπ. Αυτή τη στιγμή η ανθρωπότης δεν έχει, ας πούμε, ένα μαχητικό διαστημόπλιο το οποίο να περιμένει για μια τέτοια πιθανότητα και να εκτοξευθεί. Αλλά συνήθως οι αστεροειδείς, οι οποίοι πιθανόν να έχουν κάποια δυνατότητα να σύγκρουσης με τη Γη, συνήθως γίνονται ορατοί, ξέρω εγώ, 5-6 χρόνια πριν, που σημαίνει ότι σε αυτό το διάστημα θα έχουμε τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε ένα διαστημόπλιο, το οποίο επίσης να έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την τροχιά του και να αποφύγουμε τη σύγκρουση. Άρα θεωρείτε ότι είμαστε ασφαλείς? Έτσι νομίζω. Έχουμε την ασφάλεια που δεν είχαν οι δεινόσαυροι πριν 60 εκατομμύρια χρόνια. Μάλιστα. Θέλω να περάσουμε σε ένα θέμα τώρα, το οποίο αφορά ουσιαστικά τις πρώτες σελίδες που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ή όχι από άλλα πλανητικά σώματα. Διότι γίνεται πολλής λόγος τελευταία πως κάποιοι πλανήτες μπορεί να παράγουν, να μας δώσουν μάλλον σιδηρομεταλλεύματα ή ακόμη να χρησιμοποιηθούν και σαν χωματερές για απορρίμματα τα οποία η Γη δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει ή να τα αντιμετωπίσει. Ποια είναι τα δεδομένα, υπάρχουν πλανήτες οι οποίοι μπορούν να μας δώσουν πρώτες ύλες και αν είναι, ποιο είναι το κόστος? Κυρίως όχι τόσο πλανήτες αλλά αστεροειδείς. Διότι ορισμένοι από τους αστεροειδείς έχουν πάρα πολύ σίδηρο και νικέλιο κλπ. Διότι κατά πάσα πιθανότητα προέρχονται από την αποσύνθεση πλανητών, των οποίων η κεντρική μάζα είχε πάρα πολλά μέταλλα, όπως και η Γη. Το θέμα είναι αυτό της εξόρυξης και του κόστους. Και της μεταφοράς βέβαια ως πίσω. Ποιος θα κάνει? Η μεταφορά είναι πολύ προβληματική, διότι πρέπει να μεταφέρει κανείς τεράστιες ποσότητες από καύσιμα, τα οποία είναι πάρα πολύ δαπανηρά για να εκτοξευθούν στο διάστημα. Όπως ξέρετε, στο παρελθόν, βασικά για να εκτοξεύσει κανείς ένα κιλό στο διάστημα είναι γύρω στα 200.000 ευρώ το κιλό. Φανταστείτε λοιπόν να προσπαθήσει κανείς να εκτοξεύσει στο διάστημα αρκετά καύσιμα για να έχει ένα διαστημόπλιο το οποίο θα πάει και θα τραβήξει, ας πούμε, ένα αστεροειδή προς την περιοχή της Γης για εκμετάλλευση. Βέβαια, υπάρχει πιθανότητα ότι μπορεί κανείς να δημιουργήσει καύσιμα στο διάστημα. Δηλαδή, πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Παραδείγματι, μπορεί να δημιουργήσει με εξόρυξη ορυκτών από το φεγγάρι, να δημιουργήσει οξυγόνο και υδρογόνο, και μεθάνιο. Όχι τόσο μεθάνιο, αλλά αρκετό. Το οξυγόνο και το υδρογόνο είναι.